Έλα φίλε. Βραδίνος. Εγώ είμαι. Ναι φίλε εσύ είσαι. Κοντινέ, γιατί τρελαίνεσαι όταν ακούς τον Αντωνιάδη. Τι κάνω. Χαίρετε. Γιατί τρελαίνεσαι, γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ. Χαίρομαι. Χαζός είναι ρε φίλε, χαίρετε. Έτσι φίλε, δεν μου λες. Πόσο αρέσει. Από πού έβγαλε το συμπέρασμα ότι χαίρομαι, συγγνώμη. Από πού το έβγαλε το συμπέρασμα. Από το συμπέρασμα, ναι. Που δεν έκανε πάνω σου. Μόνο που δεν τα έκανα πάνω μου. Απ' τη χαρά σου, ρε. Ρε φίλε, αλλάζεις πάνε συχνά την ημέρα. Δεν μου λες, πες με ρε. Αλλάζεις πάνε συχνά. Αλλάζεις πάνε συχνά. Θα αλλάξει εσύ με την πίτα, θα σε βάλω 6 γκολ. Εσύ, θα... εσύ εμένα θα με βάλεις 6 γκολ. Εγώ δεν έχω έρθει να... εγώ δεν έχω έρθει να παίξω ποτέ στην Τούμπα. Θα έρθει τώρα να παίξει. Θα έρθω να παίξω. Καλά θα περάσει. Δεν μου λε. Μέσα ώρα συντηρούν πόσο έχει, ξέρει. Ρε φίλε, με συγχωρείς, εσύ ποιος είσαι. Ο χειρότερος εφιάλτης. Είσαι. Είμαι ένας οπαδός του ΠΑΟΚ. Είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Να με ενοχλήσεις, δεν με ενοχλεί καλά. Μωρατά, εγώ τι είμαι, ιδιοκτήτης του Ηρακλή, εκπρόσωπος του Ηρακλή, τι είμαι. Είσαι Ηρακλής, ναι ή όχι. Φυσικά και είμαι. Σε κάνω μια ερώτηση, πόσο να σε ενοχλήσεις. Σε ρωτάω κάτι και επειδή είμαι Ηρακλής, τι σημαίνει αυτό. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο, δεν πήρες τηλέφωνο. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Εδώ είμαι για να ρωτάω, για να με ρωτάς. Ούτε σε βρίζω, ούτε λέω κάτι τηλέφωνο. Ναι, εδώ ρωτάω, δεν ρωτάς. Χθέσαμε θέματα, μιλήσαμε για Ηρακλή, τον ξεφτυλίσαμε, τον ξεσκίσαμε. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για τα πάντα. Έχεις να πεις κάτι για τη θεματολογία της εκπομπής. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι προσωπικά, εσένα. Σε ρωτάω, αν θες προσωπικά μετά την εκπομπή μιλάμε. Φοβάται που έχεις την εκπομπή, φίλε. Ναι, ναι, φοβάμαι. Ή μπορεί μετά την εκπομπή να πούμε ό,τι θέλει. Προσωπικά δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Τα προσωπικά μου. Όχι, για μπάλα θέλει να σε ρωτήσει. Δεν τον είδα ρωτάει για μπάλα. Για μπάλα, φίλε, θέλει να το ρωτήσει. Στον επόμενο. Μ' αρέσει, ρε Κόκκινε, το θέμα τη επικοινωνία με το κοινό. Ναι. Τρελαίνομαι. Ναι. Είσαι πολύ επικοινωνιακό άνθρωπο.